φορές που πέτυχα στον ΑΒ Βασιλόπουλο, αγορές από τα Lidl, από καταστήματα με 1 ευρώ αλλά και πολλά άλλα. Θέλω να μου πείτε κάτω στα σχόλια τι αγορές έχετε κάνει εσείς τελευταία, τι ωραίες προσφορές έχετε πετύχει. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάω με ΑΒ Βασιλόπουλο γιατί έχω τα περισσότερα πράγματα από εκεί. Το πρώτο που πήρα είναι αυτό εδώ πέρα το αφρόλουτρο, είναι από την εταιρεία Dove, από τη σειρά Go Fresh. Είναι με άρωμα σίκου και ανθών πορτοκαλιάς και πιστεύω γιατί τα μύρισα όλα ότι είναι η καλύτερη μυρωδιά από όλη τη σειρά. Πραγματικά είναι τόσο φρέσκια και καλοκαιρινή μυρωδιά. Έχω ήδη άλλα δύο αφρόλουτρα Dove και θέλω να κάνω review σε αυτά άλλα προς το καλοκαίρι που θα τα χρησιμοποιήσω όλα μαζί, γιατί θέλω πολύ ενυδάτωση το καλοκαίρι, οπότε και γι' αυτό το λόγο το πήρα αυτό το αφρόλουτρο. Πάλι σε αφρόλουτρο πήρα αυτό εδώ πέρα από τη Sanex. Είναι 0% και είναι για ξηρή επιδερμίδα. Έχει ενυδατικούς παράγοντες και είναι 100% φυσικής προέλευσης. Δεν περιέχει παραμπένους, χρωστικές ουσίες και πολλά άλλα κακά συστατικά για το δέρμα. Και αυτό ένα συν ένα δώρο, τρομερά καλή προσφορά. Γιατί κανονικά για αφρόλουτρο είναι ακριβό, πιστεύω. Οπότε θέλω σιγά σιγά να ξεκινήσω να μην χρησιμοποιώ παραμπένους και κακά συστατικά στα προϊόντα που χρησιμοποιώ για το σώμα. Οπότε σκέφτηκα ότι θα ήταν καλή ιδέα να δοκιμάσω αυτά τα αφρόλουτρα, να δω άμα κάνουν αφρό, άμα είναι καλά, άμα έχουν ωραία μυρωδιά, όλα αυτά τα ωραία. Πάλι από Sanex, τίμησα αυτό εδώ πέρα το αποσμητικό. Είναι το 0% και ήταν και αυτό ένα συν ένα δώρο. Είναι για κανονικό δέρμα και είναι χωρίς αλουμίνιο, αλκοόλ και παραμπένς. Έχω ξαναμιλήσει για αυτό το αποσμητικό στο κανάλι μου, το έχω ξαναγοράσει. Είναι ειλικρινά πάρα πολύ καλό και αποτελεσματικό κιόλας. Είναι άοσμο. Και δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το ότι είναι αποτελεσματικό και δεν έχει όλα αυτά τα κακά συστατικά για το δέρμα μου. Οπότε ένα μεγάλο like για αυτό το αποσμητικό, τουλάχιστον εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και το βρήκα σε προσφορά, οπότε σίγουρα το πήρα. Καθώς ανοίγει σιγά σιγά ο καιρός, εγώ ξυρίζομαι πιο συχνά φυσικά, οπότε πήρα αυτά εδώ πέρα τα δύο τζέλ ξυρίσματος, είναι από την εταιρεία Gillette. Από τη σειρά Satin Care, είναι για ευαίσθητο δέρμα και έχουν μέσα aloe vera. Το έχω ήδη ξαναγοράσει αυτό το προϊόν και αυτά τα δύο θα μπουν απλά στο stock μου για το καλοκαίρι κυρίως, που αυτά μου τελειώνουν μέσα σε ένα μήνα, ένα τέτοιο, δηλαδή είναι τρελό αυτό. Μου αρέσουν αρκετά γιατί δεν ερεθίζουν το δέρμα μου λόγω του ότι περιέχουν την aloe και κάνουν το ξύρισμα απλά παιχνιδάκι. Σε αντιστοιχεία με τα τζέλ ξυρίσματος πήρα τα αγαπημένα μου ξυραφάκια, είναι από την εταιρεία Big και είναι σε αυτή την ωραία συσκευασία. Έχουν τρεις λεπίδες και έχουν και αυτά aloe vera και ειλικρινά ακόμα και να μην βάλεις αφρό ή τζέλ ξυρίσματος μπορείς να ξυρίσεις τα πόδια σου με αυτά, γιατί έχουν την aloe vera η οποία ενυδατώνει την περιοχή, την έχουν πάνω-πάνω, ενυδατώνει την περιοχή aloe vera και μετά ξυρίζεται η περιοχή με τις λεπίδες, οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, γιατί βγάζω κοκκινίλες άμα δεν χρησιμοποιήσω κάτι ενυδατικό, μπορεί η τρίχα να μπει από μέσα, χιλιάδιο, οπότε με έχουν βολέψει πάρα πολύ αυτά τα ξυραφάκια. Μετά το ξύρισμα πρέπει φυσικά να κάνουμε ενυδάτωση και αν και έχω 150 κρέμες σώματος, τα μύρισα και πραγματικά τα ερωτεύτηκα. Μιλάω για αυτά εδώ πέρα τα γαλακτώματα σώματος, ήταν ένα συν ένα δώρο από την εταιρεία του ΑΒ Βασιλόπουλου. Είναι με μούρα γκότζι, βατόμουρο και ιαπωνικά άνθη κερασιάς. Ειλικρινά η μυρωδιά τους είναι απίστευτη, απίστευτη, απίστευτη. Και ελπίζω να παραμένει στο σώμα, γιατί πιστεύω ότι ειδικά το καλοκαίρι θα τα ευχαριστηθώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι όλοι έχετε καταλάβει πόσο πολύ αγαπάω τη στοματική υγιεινή. Οπότε πήρα αυτήν εδώ πέρα την οδοντόκρεμα. Είναι από την εταιρεία Colgate και λέγεται Max White One. Και υπόσχεται ότι σου λευκαίνει τα δόντια κατά ένα τόνο μέσα σε μια εβδομάδα. Οπότε θα δούμε γι' αυτό. Και πέτυχα μια τρελή προσφορά αυτές τις δύο οδοντόβουρτσες μαζί. Οι οποίες έχουν και δειγματάκι οδοντόκρεμα, το οποίο είναι τέλειο για τα ταξίδια μου. Εγώ προτιμώ μέτριες οδοντόβουρτσες, δεν προτιμώ πολύ μαλακές ούτε πολύ σκληρές. Αυτές μου αρέσουν δηλαδή. Και ειλικρινά ήταν πάμφθινες. Πάμφθινες όμως. Ένα πολύ διάσημο προϊόν το οποίο χάρηκα τόσο πολύ που το βρήκα σε έκπτωση είναι αυτό εδώ πέρα το νεράκι Micellaire. Είναι από την Garnier, πάρα πολύ γνωστό. Ειδικά τώρα τελευταία, υπόσχεται ότι αφαιρεί μακιγιάζ, καθαρίζει και καταπραίνει και επίσης λέει ότι είναι για κάθε τύπο επιδερμίδας, ακόμα και την πιο ευαίσθητη, οπότε αρκετά σημαντικό αυτό. Και λέει ότι διαρκεί για 200 χρήσεις, οπότε θα δούμε. Έχω και το Bioderma, έχω και το Micellaire της L'Oréal, οπότε άμα θέλετε να σας κάνω ένα συγκριτικό review αυτών των τριών, γράψτε το μου κάτω στα σχόλια. Πήρα αυτό εδώ από την Pantene, είναι σπρέι ενδυνάμωσης της τρίχας.
Και ειλικρινά το έχω δει σε αρκετά βίντεο εδώ στο YouTube και το ζήλεψα πάρα πολύ και το βρήκα σε προσφορά, οπότε το πήρα. Πολλά φιλιά Μαρινέλη άμα βλέπεις αυτό το βίντεο, γιατί από σένα το είδα πρώτη βέβαια, να τα λέμε αυτά. Είναι σύνθεση για πιο δυνατά με όγκο μαλλιά με βιταμίνη Β7. Λέει ότι κάνει 7 πράγματα στα μαλλιά, όλα βέβαια πολύ καλά εννοείται. Και ήθελα τόσο πολύ να το δοκιμάσω, ζήλεψα και το πήρα. Πάμε τώρα στα Lidl και να μην ξεχάσω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για το προηγούμενο μου βίντεο. Είχε τόση απήχηση, σας άρεσε πάρα πολύ το βίντεο οργάνωσης που έκανα και μου αρέσει πάρα πολύ και εμένα η οργάνωση, οπότε όταν τα βρήκα αυτά στο Lidl, ειλικρινά ούρλιαξα, δεν σας κάνω πλάκα, νομίζω ότι είμαι τρελή στο σούπερ μάρκετ. Είναι διάφανα καλαθάκια, έχει και σε άλλα χρώματα, είναι τεράστια, είναι 5 ευρώ τα 2 και ήδη έχω 10 τέτοια στο σπίτι μου, δηλαδή είναι απίστευτο αυτό. Βολεύουν τόσο πολύ για ντουλάπες, κουζίνες, νηπτήρες από κάτω να οργανώνεις, δηλαδή τα πάντα όλα. Τι να πω, απλά τα αγαπώ. Άμα τα προλάβετε αυτή τη βδομάδα στα Lidl, αγοράστε τα οπωσδήποτε. Πέτυχα σε προσφορά αυτό εδώ πέρα το υγρό καθαρισμού για την ευαίσθητη περιοχή. Είναι από την εταιρεία Everyday Natural Fresh η σειρά. Και είναι χωρίς σαπούνι, χωρίς συντηρητικά και εννοείται γυναικολογικά και δερματολογικά ελεγμένο. Δεν θα πω πάρα πολλά πράγματα, το έχω αγαπήσει ήδη και ειδικά τις μέρες που έχω περίοδο. That's it. Επίσης από την Everyday πήρα αυτές εδώ τις σερβιέτες που τις βρήκα σε προσφορά με αυτά τα σερβιετάκια. Σε ένα βίντεό μου είχατε γράψει πάρα πολλές από κάτω ότι οι γυναικολόγοι σας έχουν πει ότι η Everyday είναι οι καλύτερες σερβιέτες, οπότε αφού τις πέτυχα σε προσφορά πήρα να τις δοκιμάσω και εγώ. Επίσης πέτυχα αυτά εδώ πέρα τα χαρτομάτιλα, τα οποία πάντα τα αγοράζω εγώ. Είναι 100 μέσα και είναι τετράφυλλα, είναι από την εταιρεία Floralis. Είναι για το πρόσωπό μου, εγώ δεν σκουπίζομαι με πετσέτα γιατί η πετσέτα μαζεύει μικρόβια και εγώ φοβάμαι με την ακμή μου και όλα αυτά, οπότε χρησιμοποιώ ένα τέτοιο χαρτομάντιλο μόνο χρειάζομαι για όλο μου το πρόσωπο και έχει απορροφήσει όλο το νερό, είναι εξαιρετικά χαρτομάντιλα. Πήρα αυτά εδώ πέρα τα βαμβάκια. Η συσκευασία έχει μέσα 120 βαμβάκια. Είναι από την εταιρεία Ethere Beauty, πάθινα πραγματικά και συνέχεια αυτά παίρνω, η αλήθεια είναι, οπότε συμφέρουν κιόλας πάρα πολύ. Επίσης να σας πάω τώρα μία βόλτα στα Jumbo, από που πήρα κι άλλα βαμβάκια. Είναι από αυτήν εδώ την εταιρεία, είναι από την Professional Personal Care, έχουν μέσα 100 βαμβάκια και λέει πάνω ότι είναι κατάλληλα για το μακιγιάζ, λέω. Οπότε όταν ήρθα σπίτι και τα άνοιξα, είδα ότι είναι κάπως έτσι και έχουν αυτές τις τρυπούλες και αυτές τις ρογμές, οπότε σκέφτηκα ότι θα κάνουν και μία εννοείται πάρα πολύ ελαφριά απολέμπιση στο δέρμα και θα φεύγει πολύ πιο εύκολα το μακιγιάζ με αυτά, γιατί σκεφτείτε ότι άμα είναι μία λίγη επιφάνεια δεν θα μπορεί τίποτα να εισχωρήσει μέσα στο δέρμα. Δεν είμαι ειδικός, το σκέφτηκα με τη λογική μου όλο αυτό, αλλά θέλω να το δοκιμάσω πάρα πολύ για το μακιγιάζ μου, οπότε τα πήρα και εννοείται ότι και αυτά ήταν πάρα πολύ οικονομικά. Εδώ στα Χανιά, στην οδό Κηδονίας προς το τέλος της, έχουμε ένα κατάστημα με 1,5 και 1 ευρώ προϊόντα, το οποίο έχει μέσα προϊόντα Love, ναι! Και πήρα αυτές τις δύο αποχρώσεις από τη Love, από τη σειρά Smooth Touch Lip Pencil, είναι η 26 και η 41. Το 41 είναι ένα πολύ όμορφο nude χρώμα και το 26 το πήρα γιατί είναι ένα πολύ ζωηρό και ωραίο χρώμα για το καλοκαίρι κυρίως. Και επίσης από την ίδια σειρά, αλλά αυτή τη φορά για τα μάτια, όλα χρησιμοποιούνται και στα μάτια και στα χείλια, ό,τι θέλετε. Πήρα αυτό εδώ το υπέροχο μουβάκι, είναι η απόχρωση 33, το οποίο το δοκίμασα στο χέρι μου και μου άρεσε πάρα πολύ η απόχρωσή του. Το καθένα από αυτά έκανε 1,5 ευρώ, ενώ στη Λόβη τα πουλάνε 2 ευρώ, οπότε συμφέρει αυτό πάρα πολύ πιστεύω. Να σας πάω τώρα σε ένα κατάστημα 1 ευρώ, το οποίο βρίσκεται στην οδό που είναι κάθετη στην Σφακίων, θα σας έχω τη διεύθυνσή του από κάτω, στο οποίο βρήκα αυτές εδώ πέρα τις υπέροχες σκιές. Είναι από την εταιρεία Yolizel Fashion, η απόχρωση 06, οι οποίες είναι τόσο όμορφες για άνοιξη καλοκαίρι πιστεύω. Μου αρέσουν πάρα πολύ, έτσι πράσινες τυρκουάσκιες και φυσικά η βασική άσπρη. Έχω κι άλλα τέτοια τρίο από αυτή την εταιρεία και είναι καλές αρκετά οι σκιές τους. Οπότε άμα μένετε Χανιά σίγουρα να πάτε να τις τσεκάρετε αυτές τις σκιές και εννοείται τα μολυβάκια της Love. Επίσης από τη Yolizel Fashion πήρα πάλι αυτό εδώ πέρα το κυκλικό σετ με σκιές, έχει μέσα 5 σκιές και έχω κι άλλο ένα τέτοιο κυκλικό και είχα μείνει αρκετά ευχαριστημένη από τις σκιές τους, οπότε αποφάσισα να πάρω και αυτό με τις ουδέτερες αποχρώσεις. Επίσης πήρα αυτές εδώ τις ψεύτικες βλεφαρίδες, είναι από την εταιρεία
Dailamay Eyelash, νομίζω. Οπότε είναι πολύ πυκνές, έχει μέσα δύο ζευγάρια, αρκετά οικονομικές προφανώς για ψεύτικες βλεφαρίδες και ειλικρινά ήθελα πάρα πολύ να τις δοκιμάσω και να τις χρησιμοποιώ για τις βραδινές μου εμφανίσεις κυρίως, γιατί είναι πάρα πολύ πυκνές, αλλά έχει και άλλα σχήματα βλεφαρίδων. Πήρα αυτό εδώ πέρα το βραχιολάκι, είναι καφέ, δεν είχε μαύρο δυστυχώς, αλλά και το καφέ μου αρέσει πάρα πολύ και έχει το σχήμα με το άπειρο, έχει μια κουκουβάγια και έχει και μια άγκυρα, πάρα πολύ όμορφο και έχει κανονικά το κουμποματάκι του. Για ένα ευρώ αξεσουάρ θεωρώ ότι είναι τέλειο. Σε όσους αρέσει να κάνουν πολλές λίστες, σαν και εμένα, σίγουρα θα λατρέψετε αυτά εδώ πέρα που βρήκα. Είναι μαγνητάκια βασικά για το ψυγείο και έχουν ένα μπλοκάκι και ένα μολυβάκι από πάνω. Πάρα πολύ βολικά, συνέχεια εγώ γράφω σε τέτοια, έχω άλλο ένα τέτοιο, το είχα πάρει από τα Lidl και το έχω στο ψυγείο μου και κάνω συνέχεια λίστες και μου τελειώνουν τα χαρτάκια και δεν ήξερα τι να κάνω και πήγα εκεί και βρήκα αυτά εδώ πέρα. Αυτό εδώ έχει ένα κοριτσάκι το οποίο θα το βάλω αυτή την εποχή και αυτό εδώ πέρα είναι έτσι λίγο πιο φθινοπορεινό, οπότε θα μπει το φθινόπωρο στο ψυγείο μου. Επίσης πήγα και πήρα ένα ανταλλακτικό για το water bubble μου. Το ανταλλακτικό είναι αυτό εδώ πέρα όλο το mauve και το water bubble είναι ένα μπουκαλάκι το οποίο μπορείτε να του βάζετε νερό μέσα, να το γεμίζετε και μπορείτε να πιείτε από ένα φιλτράκι μέχρι και 300 φορές να γεμίσετε το μπουκαλάκι, είναι φίλτρο άνθρακα, μετά πρέπει να το πετάξετε το φιλτράκι του και έχει και το καπάκι του, πάρα πολύ ωραίο. Ο λόγος που χρησιμοποιώ συνέχεια αυτό εδώ το μπουκαλάκι είναι γιατί, άμα το σκεφτείτε, εντάξει το ανταλλακτικό κάνει 7 ευρώ και το μπουκαλάκι πείτε σύνολο ότι θα δώσετε, ξέρω εγώ, 15 ευρώ. Σκεφτείτε ότι άμα αγοράζετε συνέχεια μπουκαλάκια του μισού λίτρου, γιατί μισό λίτρο είναι αυτό, φανταστείτε να αγοράσετε τόσα 300 τέτοια μπουκαλάκια. Θα σας βγει σίγουρα πολύ παραπάνω από 15 ευρώ, γιατί νομίζω ότι παραπάνω δεν κοστίζει όλο αυτό το σετ. Οπότε εγώ συνέχεια γεμίζω από το σπίτι μου νερό σε αυτό εδώ το μπουκάλι και το παίρνω μαζί μου στην τσάντα μου. Είναι πάρα πολύ βολικό. Το νερό σου φιλτράρεται. Είναι όλη η συσκευασία ανακυκλώσιμη. Δηλαδή, όποτε θέλεις μπορείς να το πετάξεις. Αν και άμα το καθαρίζεις το μπουκαλάκι, δεν παθαίνει τίποτα. Και ειλικρινά, πάρα πολύ βολικό και μου σώζει χρήματα και σώζει πάρα πολύ από το περιβάλλον. Γιατί όλα αυτά τα πλαστικά μπουκάλια που αγοράζουμε και χρησιμοποιούμε καθημερινώς, άμα δεν το κάναμε, το περιβάλλον σίγουρα θα ήταν ένα πολύ καλύτερο μέρος για να ζούμε όλοι εμείς. Οπότε αυτό το μπουκάλι όχι μόνο βοηθάει σε αυτό το σκοπό, αλλά και με εξυπηρετεί πάρα πολύ εμένα και χρηματικά. Τέλος, να ευχαριστήσω το κατάστημα Femme Fatale που μου στείλε αυτά εδώ πέρα τα τρία προϊόντα του, τα οποία φυσικά θα κάνω review στο blog μου. Το πρώτο που μου έστειλε είναι αυτή εδώ πέρα η μπλε κρέμα χεριών. Είναι από την εταιρεία Hand ING και πραγματικά έχει πολύ καλές ιδιότητες, είναι αντιγυραντική, φυσικά είναι υδατώνει λέει και τονώνει τα χέρια, οπότε αυτό ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα θέλω πάρα πολύ να το δοκιμάσω. Το επόμενο είναι πάλι από την εταιρεία ING, αυτή τη φορά Style ING και είναι αυτό εδώ πέρα το σπρέι για τα μαλλιά, έχει 10 ιδιότητες λέει σε ένα σπρέι, έχει και προστασία από τις ακτίνες UV, πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό και ανυπομονώ να ανοίξει παραπάνω καιρός για να ξεκινήσω να το χρησιμοποιώ. Και τέλος το αγαπημένο μου από όλα τα προϊόντα που μου στείλανε είναι αυτή εδώ πέρα η μάσκα σοκολάτας παρακαλώ, είναι από την εταιρεία QSC και υπόσχεται ότι έχει επανορθωτική του δράση και σε σφίγγει το δέρμα και ότι είναι και αντιγυραντική επίσης. Ό,τι χρειάζεται μια γυναίκα σε μια μάσκα βασικά και μην τη φοβάστε που είναι σε μορφή σκόνης, γράφει εδώ πέρα ότι βάζετε λίγο νεράκι, βάζετε και τη σκόνη, τα αναμειγνύεται και γίνεται έτσι μια πάστα και μπορείτε να τη βάλετε στο πρόσωπό σας μετά. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και επειδή είναι σοκολάτα, σαν υπομονώ να την ανοίξω και να τη μυρίσω. Δεν την έχω ανοίξει γιατί έχω άλλες 100 μάσκες οι οποίες προσπαθώ να τις τελειώσω και μόλις τις τελειώσω σίγουρα θα την ανοίξω και θα σας πω τη γνώμη μου. Αυτό ήταν το haul μου, ελπίζω να μην σας κούρασα πολύ. Μην ξεχάσετε να μου γράψετε και εσείς από κάτω τις τελευταίες σας αγορές και θα τα πούμε στο επόμενο μου βίντεο. Φιλιά πολλά! Πάμε! Πέτυχα σε προσφορά αυτό εδώ πέρα το υγρό καθαρισμού για την ευαίσθητη αλήθεια. Και αυτή εδώ πέρα η όμορφη είναι η 26, η όμορφη είναι...